Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που δουλεύουν στο χώρο του θεάματος. Είμαστε εδώ γιατί εδώ και τρεις εβδομάδες οι άνθρωποι του πολιτισμού καταγγέλουν φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας, παραβιαστικές συμπεριφορές και τόσο ο Υπουργός Πολιτισμού όσο και ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνουν στη δημόσια συζήτηση. Δεν παρέχουν προστασία στα θύματα, τα οποία βγαίνουν και καταγγέλουν. Είτε σε εισαγγελείς, είτε σε κοινωνικά δίκτυα, είτε σε δημοσιογράφους. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε ένα άλλο Υπουργείο. Είμαστε εδώ για να ζητήσουμε το σύνθημα «Με ενδώνει παρετήσου». Αυτό έχει δημιουργήσει μια κόλαση σε σχέση με το τι συμβαίνει στα θέατρα και στον κινηματογράφο. Ισχύει αυτή είναι η γενική εικόνα του επαγγέλματος? Η γενική του εικόνα του επαγγέλματος σίγουρα δεν είναι αυτή, δεν είναι αυτή που βλέπουμε. Γι' αυτό και επιδιώκουμε την πολυπόθητη κάθαρση. Γι' αυτό και τα σωματεία μας, το Σωματείο των Ελλήνων Ηθοποιών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, το Σωματείο Εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου, από την πρώτη στιγμή μπήκαμε μπροστά. Μπήκαμε μπροστά για να προστατεύσουμε τους αδυνάμους. Μπήκαμε μπροστά για να προστατεύσουμε όλους αυτούς οι οποίοι παίρνουν το θάρρος και καταγγέλουν. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Χρειάζεται όλοι να χειριστούμε αυτά τα φαινόμενα με ιδιαίτερη προσοχή, με εχεμήθεια. Είναι ζητήματα πολύ ευαίσθητα. Γι' αυτό καλούμε να σταματήσουν οποιασδήποτε προσπάθειες το θέμα να κουκουλωθεί. Να σταματήσουν τα τηλέφωνα που παρακινούν τους ανθρώπους να σταματήσουν να μιλάνε. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε, επαναλαμβάνω, την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που δουλεύουν στις παραστατικές τέχνες και στα θεάματα. Απλώς υπάρχει επίσης μια εικόνα, πέρα από τις κακοποιήσεις ή τις άγριες καταστάσεις, ας πούμε, βγαίνει και μια εικόνα εργασιακού μεσαίωνα για τους ηθοποιούς. Ισχύει αυτό επίσης? Ισχύει. Από την εποχή που σταματήσαν οι συλλογικές συμβάσεις, σταματήσαν να υπάρχουν κανόνες στα εργασιακά. Σταματήσαν να υπάρχουν ωράρια. Σταματήσαν να βρέθηκε το κατάλληλο κλίμα μαζί με την κυβερνητική απόφαση για την... στην ουσία κατάργηση του θεσμού της επιθεώρησης εργασίας, βρέθηκε το κατάλληλο κλίμα έτσι ώστε να αναδειχθούν οι χειρότερες εργοδοτικές πρακτικές. Οι πρόβες να είναι απλήρωτες, οι άνθρωποι που εργάζονται, τα σωματεία να διεκδικούν τα ένσημά τους, τα αυτονόητα δηλαδή. Διεκδικούμε συλλογική σύμβαση εργασίας σε όλους τους χώρους του παντού, είτε μιλάμε για το ελεύθερο θέατρο, είτε μιλάμε για τον κινηματογράφο, είτε μιλάμε για την τηλεόραση, είτε μιλάμε για τις κρατικές σκηνές. Όσες συλλογικές συμβάσεις υπογράφονται να εφαρμόζονται, γιατί έχουμε και τέτοιου είδους φαινόμενα, να υπογράφονται και μετά να ακυρώνονται με υπουργικές αποφάσεις. Είμαστε εδώ λοιπόν για να διεκδικήσουμε όλα αυτά από μία υπουργό που εδώ και ένα χρόνο από την έλευση της πανδημίας έχει κάνει ελάχιστα για τους ανθρώπους του πολιτισμού. Οι άνθρωποι του πολιτισμού είμαστε εδώ και ένα χρόνο σε καθεστώς απαγόρευσης εργασίας. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει, η κοινωνία δεν έχει σταθεί αρρωγός όσο θα έπρεπε στους ανθρώπους του πολιτισμού.